Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε από τους Γέρο Ευθαλία, Γέρο Δημήτριο και Γέρο Μισαήλ. Είναι γεγονός ότι ο πλανήτης ταλανίζεται από εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση, η αποψήλωση δασών, η απώλεια βιοποικιλότητας, η εισβολή χωροκτητικών ειδών και το παράνομο εμπόριο άγριας χλωρίδας και πανίδας. Για να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία στοχεύει να βοηθήσει άτομα και κοινωνικές ομάδες να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο περιβάλλον ως ενιαίο σύνολο και στα προβλήματά του, να κατανοήσουν το περιβάλλον στο σύνολό του, τα σχετικά με αυτό προβλήματα και την κρίσιμα υπεύθυνη παρουσία και το ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτό, να αποκτήσουν κοινωνικές αξίες, ισχυρά αισθήματα ενδιαφέροντος για το περιβάλλον και κίνητρο για ενεργή συμμετοχή στην προστασία και βελτίωσή του, να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, να αξιολογήσουν περιβαλλοντικά μέτρα και εκπαιδευτικά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη οικολογικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, τέλος να αναπτύξουν μία αίσθηση ευθύνης και κατανόησης της επίγουσας ανάγκης αναφορικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να εξασφαλίσουν την κατάλληλη δραστηριοποίηση προς την επίλυσή τους. Παρότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι λίγο πολύ γνωστά στο ευρύ κοινό, ο κόσμος δείχνει να κοφεύει. Αυτό φανερώνει ότι ενώ η πληροφορία υπάρχει, το κοινό, ενήλικο και μαθητικό, συνεχίζει να μην ευαισθητοποιείται και επακόλουθα να μην αναλαμβάνει δράση. Όλα δείχνουν ότι ο κόσμος μάλλον χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση, ιδίως όσον αφορά το κομμάτι της συναισθηματικής εμπλοκής. Και όταν μιλάμε για συναισθηματική εμπλοκή, δεν γίνεται να μην αναγνωρίσουμε την επιρροή της τέχνης. Τόσο η κοινωνία, όσο και οι stakeholders αναγνωρίζουν τον εγκάριστο χαρακτήρα των τεχνών και του πολιτισμού και κατά συνέπεια την αξία τους αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνική συνοχή. Και αυτό διότι η τέχνη δύναται να ευαισθητοποιήσει, να βρει δημιουργικές λύσεις και να αυξήσει την αίσθηση της κοινωνικής εμπλοκής. Ιστορικά, ο άνθρωπος πάντα δημιουργούσε τέχνη. Από τις πρώτες ιστορίες, τις τοιχογραφίες των σπηλαίων, από τα αποτυπώματα των προϊστορικών ανθρώπων και από τα τοτέμ των Αβορίγινων που λειτουργούσαν ως συνείδηση που καθοδηγεί τη σχέση της φυλής με το περιβάλλον. Η απεικόνιση της φύσης όμως εμφανιζόταν και σε περίοδους τρομακτικής εκμετάλλευσής της. Η αποψήλωση των δέντρων σε Μεσοποταμία και Αίγυπτο έφερε την ιδέα του ιερού δέντρου, ενώ η εμφάνιση των πρώτων έργων τέχνης με εικόνες τοπίων στη Ρώμη του 1ου αιώνα π.Χ. συνέπεσαν με την υπερκαλλιέργεια της γης και την ερημοποίηση. Το ίδιο παρατηρήθηκε σε Ευρώπη και Κίνα μετά τη βιομηχανική επανάσταση με τις επιπτώσεις της αστικοποίησης και της εκβιομηχάνησης. Η οικολογική τέχνη διέπεται από ορισμένες αρχές. Καταρχάς, οι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα τους οφείλουν να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν το κοινό για περιβαλλοντικά ζητήματα, κάνοντας τον κόσμο να αναγνωρίσει ότι είναι μέλος μιας ευρύτερης κοινότητας που δεν περιλαμβάνει μόνο το ανθρώπινο είδος. Οι δημιουργίες τους πρέπει να αποτελούνται από φυσικά υλικά ή να αλληλεπιδρούν με τις δυνάμεις της φύσης και ταυτόχρονα να προσπαθούν να αποκαταστήσουν στο μέτρο του δυνατού τις ζημιές που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον. Τέλος, πρέπει να αναθεωρούν τις υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και περιβάλλοντος, προτείνοντας νέες δυνατότητες για αρμονική και υγιή συνύπαρξη, από τη στιγμή που όλα τα είδη έχουν δικαίωμα να ζουν σε ένα καθαρό περιβάλλον. Λόγω των ποικίλων μορφών της τέχνης, μπορούν να υπάρχουν και πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις του περιβάλλοντος, αλλά και των διεργασιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Ορισμένες από αυτές είναι έργα αναπαράστασης, έργα αποκατάστασης, όπως το Tree Mountain της Agnes Dens, ένα τεράστιο έργο χωματουργικής και αποκατάστασης γης στη Φιλανδία, σε ένα βουνό φτιαγμένο από ανθρώπους, σε ελλειπτικό σχήμα, μήκος 400 μέτρων, πλάτος 270 και ύψος 38 μέτρων, στο οποίο φυτεύτηκαν 11.000 δέντρα από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει επίσης έργα ακτιβισμού, οικοποίηση, άμεσες συναντήσεις και διδακτικά ή παιδαγωγικού χαρακτήρα έργα. Οι καλλιτέχνες της γης βλέπουν την τέχνη τους ως μια αποστολή δημιουργίας ενός νέου καλλιτεχνικού συστήματος επικοινωνίας. Προσπαθούν να φτάσουν σε μια νέα κατανόηση και έναν επανακαθορισμό της θέσης του ανθρώπου μέσα στο φυσικό περιβάλλον και να δείξουν πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε μαζί του και πόσο εξαρτημένοι είμαστε από αυτό. Οι καλλιτέχνες δεν είναι απλοί παρατηρητές, αλλά μέρος του συστήματος το οποίο απεικονίζουν με τα έργα τους. Θίγουν ζητήματα επαφής με τη φύση, επικεντρώνονται στη διατήρηση και ανανέωση, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αίσθηση ταπεινότητας στο ανθρώπινο είδος, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη της αβεβαιότητας και του τυχαίου ως κομμάτια της ζωής. Μορφές οικολογικής τέχνης, όπως εφήμερα γλυπτά,
τα οποία αφήνονται στην ουσία να αλλοιωθούν ή ακόμα και να καταστραφούν από την επίδραση εξωγενών παραγόντων, απεικονίζουν αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Με ένα τέτοιο έργο θα κλείσει και αυτή η παρουσίαση, αξιοποιώντας τη τέχνη και τη δύναμη της εικόνας για να συγκινήσει, να βάλει σε σκέψεις, να ευαισθητοποιήσει τον εκάστοτε δέκτη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.